Χαιρετίζουμε και εμείς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πειραιά τη σημερινή συγκέντρωση. Για άλλη μια φορά, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, δίνουμε μια μάχη απέναντι σε ένα αντιεκπαιδευτικό αντιλαϊκό νομοσχέδιο, το οποίο πατώντας όλα τα προηγούμενα σχετικά νομοθετήματα, επιταχύνει τη βία η προσαρμογή όλων των πλευρών λειτουργίας του σχολείου στις ανάγκες του κεφαλαίου. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση επέλεξε για το σχέδιο νόμου έναν τίτλο ο οποίος αντιστρέφει πλήρως το περιεχόμενο και τη στόχευσή του. Αυτό που η κυβέρνηση βαφτίζει αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαφοροποίηση και ταξική κατηγοριοποίηση όλων των πλευρών λειτουργίας του σχολείου. Δεν είναι τίποτα άλλο από τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων από τον ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών ώστε να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές με μαστίγιο την αξιολόγηση. Η κυβέρνηση επικαλείται για την πρόοδο αυτή τη ταξική διαφοροποίηση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες των μαθητών, αποκρύβοντας φυσικά ότι αυτά είναι κοινωνικά προσδιορισμένα και εντελώς διαφορετικά, π.χ. σε ένα σχολείο της Κηφισιάς και σε ένα σχολείο του Περάματος. Η διαχρονική στόχευση άλλωστε των διεθνών οργανισμών όσο και των κυβερνήσεων είναι να φτιάξουν ένα σχολείο που αναπαράγει όλο και πιο έντονα αυτές τις ανισότητες. Πρόσφατα βγήκαμε από μια μεγάλη μάχη στην ΕΛΜΕ Πειραιά, από τη μάχη της μη μετατροπής του ΕΠΑΛ Περάματος σε πρότυπο. Η κυβέρνηση τελικά προώθησε αυτή την επιλογή της, που είναι μια επιλογή προώθησης της διαφοροποίησης. Πάντα τα πρότυπα λειτουργούν ως λαγή αυτών των επιλογών. Ωστόσο, δεν απέφυγε να συναντήσει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και την αντίδραση του Συλλόγου Διδασκόντων του συγκεκριμένου σχολείου, των μαθητών και του λαού του Περάματος. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε σημαντική παρακαταθήκη. Έρχεται να προσθεθεί στις αρνητικές αποφάσεις στην αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας των 138 από τις 148 συλλόγων διδασκόντων της δευτεροβάθμιας, στην αποχή σε ποσοστό 88% από τις ηλεκτρονικές ψευδοεκλογές για τα υπηρεσιακά, στις αντιδράσεις απέναντι στο πρόσφατο σχέδιο για τα εργασιακά. Όλοι αυτοί οι αγώνες τροφοδότησαν αγώνιμες συζητήσεις μέσα και έξω από τους συλλόγους διδασκόντων. Βοήθησαν ένα σημαντικό μέρος εκπαιδευτικών να καταλάβουν ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Αυτή είναι η μαγιά για το αντιπάλεμα της ψήφης και της εφαρμογής και αυτού του σχεδίου νόμου.